Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Θα σας φτιάξω ένα εκπληκτικό, ξεχωριστό, διαφορετικό παγωτό τσουρέκι, να το βγάλετε στο πασχαλινό σας τραπέζι και να κάνετε πάταγο. Και επειδή κάναμε πολλά τσουρέκια για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, εγώ φύλαξα και ένα, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να σας φτιάξω αυτό σαν γλυκό να σερβίρετε. Είναι χωνευτικό, είναι μυρωδάτο και είναι κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, έχω ένα τσουρέκι, το έχω κόψει κομματάκια. Εμένα έχει και σοκολάτα, γιατί είχα βάλει διάμεσα σοκολάτα. Θέλω τώρα σιρόπι. Σιρόπι, παιδιά, ξέρετε όλοι να κάνετε, νερό με ζάχαρη, οι δοσολογίες τα πάντα θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com και τα βρίσκετε όλα αναλυτικά, μην ανησυχείτε για τίποτα. Θέλω οπωσδήποτε κρέμα γάλακτος αντόρο, μόνο αυτή χρησιμοποιώ, no sponsor, μην ξεχνιόμαστε και πως αρχίσαμε. Απλά μου κάνει τα παγωτά φανταστικά, παγωμένη οπωσδήποτε. Θέλω γάλα σκόνη που σας δείχνω πάντα, όπως και στα τσουρέκια τα φετινά που φτιάξατε χωρίς αυγά και μίξερ και σκίσανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Regulate γάλα σκόνη, κάνει το παγωτό μου πιο βελούδινο. Θέλω λικέρ μαστίχας στην υγειά μας και του χρόνου να είμαστε καλά. Και θέλω και ένα φακελάκι άνθος αραβοσίτου στιγμής με γεύση βανίλια με το κρύο γάλα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την παγωτάρα μας. Αφού έκοψα το τσουρέκι μου κομματάκια, έκανα το σιροπάκι μου, έβρασα νερό με ζάχαρη και ρίχνω από πάνω τώρα που είναι καυτό, για να σιροπιαστεί το τσουρέκι μου. Ανακατεύω καλά και αυτό, παιδιά, θα το αφήσω ένα τεταρτάκι 20 λεπτά και μετά θα προσθέσω και το λικέρ μαστίχας. Αχ, τι μυρωδιές είναι αυτές! Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το παγωτό μας, που είναι πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο. Έριξα την κρέμα γάλακτος στον κάδο του μίξερ. Θέλω να είναι παγωμένη κρέμα γάλακτος. Μην είναι χλιαρή, παγωμένη, για να μας γίνει σαν τη γη. Τώρα θα ρίξω σκόνη γάλα. Αυτό είναι εδώ το μυστικό που κάνει βελούδινο το παγωτό. Θα χτυπήσω πρώτα αυτά και μετά θα ρίξω τα υπόλοιπα μου υλικά. Και αφού θέλουμε αυτό ακριβώς αποτέλεσμα, η κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τυγή και να στέκεται και η σκόνη γάλα μέσα εδώ πέρα κάνει θαύματα, τώρα τι θα κάνουμε? Όπως πάντα η βασούλα σας δεν αλλάζει, ξέχασα να σας δείξω, παιδιά, ότι θα προσθέσουμε και ένα ποτήρι φρέσκο γάλα. Τα υλικά θα είναι πάντα στο κουτί περιγραφής, πατήστε τα υλικά εδώ www.vasiacrazykitchen.com, μπαίνετε στο καινούριο μας site και είναι αναλυτικά όλα, οι χρόνοι, τα ψησίματα, οι διαστάσεις, τα ψιών, τα υλικά μας. Έχω χτυπήσει, είπαμε, την κρέμα γάλακτος με τη σκόνη γάλα. Έγινε αυτό εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα που είναι εκπληκτικό, να στέκεται η σαντιγή. Ρίξαμε και ένα ποτήρι φρέσκο γάλα και τώρα θα ρίξω την άνθος αραβοσίτου στιγμής για να είναι βανιλάτο το παγωτό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παγωτό τσουρέκι. Θυμίζει και γεύση καϊμάκι. Τα χτυπάω πάλι όλα μαζί και επανέρχομαι. Η παγωτάρα μας είναι έτοιμη μετά από άλλα 5 λεπτά χτύπημα. Είναι βελούδο. Πω, παιδιά, προσέξτε, μην το φάτε έτσι. Σας το λέω, παγωτό θέλουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να το συναρμολογήσουμε. Σε χρόνο, Δειτε. Φυσικά θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Και αφού πέρασε ένα τεταρτάκι, είδατε τώρα, σιροπιάστηκε πάρα πολύ καλά το κομμένο μας τσουρέκι και θα βάλουμε το λικέρ μαστίχα και θα ξανανακατέψουμε. Λοιπόν, στην κρέμα γάλακτος που σας την έκανα σαν τη γη, δεν βάζω άγνη. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε, έχουμε εδώ σιρόπι, έχουμε τα τσουρέκια που έχουν ζάχαρη, δεν θα βάλουμε και εκεί πέρα άγνη. Είναι ακριβώς, παιδιά, η ζάχαρη. Ανακατεύουμε τώρα πολύ καλά, να πάει το λικεράκι παντού. Εντάξει, οι μυρωδιές είναι συγκλονιστικές. Και τώρα το τσουρέκι αυτό εδώ πέρα θα μπει μέσα στο παγωτό και είναι έτοιμο. Έριξα το σιροπιασμένο τσουρέκι μου μέσα στο παγωτό μου και ανακατεύω. That's it. Αυτό, παιδιά, ήταν όλο. Αυτό είναι το παγωτό τσουρέκι που θα σας τρελάνει. Δεν φρυγανίζω τσουρέκι, θέλω εύκολα πράγματα και γρήγορα. Έκανα μία δοκιμούλα με πολύ λίγο υλικό για παγωτό και τσουρέκι και τρελάθηκα. Και λέω τι πιο ωραίο χωνευτικό γλύκισμα να βγάλετε στο πασχαλινό σας τραπέζι και όλοι αγαπάνε παγωτό. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ καλό ανακάτεμα και τουλάχιστον το θέλουμε 6 ώρες στην κατάψυξη πριν το σερβίρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είσαστε καταπληκτικοί, τη ρόπιτα έσχισε χωριάτικη, τα τσουρέκια όλα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχομαι τώρα να το βάλουμε στην κατάψυξη. Άδειασα το παγωτό μου σε ένα ωραίο μπολ που να κλείνει καλά. Τώρα, παιδιά, μπορείτε να διακοσμήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω κρατήσει λίγο τσουρεκάκι. Θα βάλω έτσι κομματάκια από πάνω που δεν τα έχω σιροπιάσει αυτά. Και θα ρίξω και λίγο αμύγδαλο φιλέ. Αυτό τίποτα άλλο. Δεν είμαι εγώ, ξέρετε, Άρτα και Γιάννενα και πολύ διακόσμηση. Λοιπόν, εδώ πέρα βάλουμε άλλο ένα. Πω, εδώ και με λάκτα και χαμός θα γίνει. Ήταν εντολή του σκηνοθετάρα σας. Ήθελε παγωτό τσουρέκι, γιατί τρελαίνετε. Εγώ, παιδιά, πάλι είμαι παγωτό μπουένο, παγωτό φερέρο, να έχει θερμίδες, παιδί, να το ευχαριστηθεί η καρδιά μας. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξω και λίγο αμυγδαλάκι. Και αυτό είναι όλο. Προσέξτε, μην το φάτε έτσι, παιδιά. Τρώγεται με τα μανίας. Λοιπόν, θα το βάλουμε στην κατάψυξή μας 4 με 6 ωρίτσες και το μπολ μου πάντα το βάζω σε μία σακούλα σούπερ μάρκετ. Την κλείνω καλά και μετά το βάζω στην κατάψυξη, δεν πιάνει κρυστάλλους. Οπότε τα λέμε όταν είναι έτοιμο και θα έρθω να σας κεράσω. Παγωτάρα, με όλη τη σημασία της λέξης, αυτό το παγωτό κλείνει, παιδιά, όλο το Πάσχα μέσα. Είναι φανταστικό, είναι τέλειο. Όποιος λατρεύει τσουρέκι θα γίνει η παγωτάρα του. Είναι το πιο ωραίο επιδόρπιο να προσφέρεται μετά το πασχαλινό τραπέζι που έχουν πέσει τα αρνία, τα τζατζίδια κτλ. Και δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αυτό είναι και χωνευτικό, δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Μου βγήκε τέλειο. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε, όπως ξέρουμε, σε αυτά τα παγωτά, πρέπει να το βγάλετε 20 λεπτά πριν το σερβίρετε, παιδιά, και θα είναι εκπληκτικό. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com και είναι τα πάντα αναλυτικά. Παιδιά, μιλάω σιγά γιατί είμαι στο μπαλκόνι, είναι μεσημέρι και με ακούει γειτονιά. Δεν έχω τίποτα, είμαι μια χαρά. Αλλά σας βάζω έξω τα πλάνα γιατί είναι φωτεινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας αγαπάμε. Καλό Πάσχα και του χρόνου με υγεία πάλι όλοι εδώ, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. I love you.